Προαναγγείλαμε πριν να δούμε τι είπε α, η γυναίκα που έριξε το βιτριόλι, που φέρεται να έριξε, έριξε Εδώ. έτσι κι αλλιώς υπάρχει Παραδείχα. το αποδεικτικό στοιχείο αυτός ο άνθρωπος νοσηλεύεται και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι θέλει να μεταφερθεί. Η Εύη Γιαρκιά την εντόπισε, το λέω αυτό για να μην με ρωτήσετε πώς την εντοπίσαμε εμείς. Είπα στην και όχι όμως αρμόδιες. Εύη Γιαρκιά. Ναι, ναι, είπα στην όμως της εκπομπής Εύη Γιαρκιά. Παρακαλώ. Όλο αυτό συνέβη γιατί με απειλούσε για πολλωστή φορά ότι θα με σκοτώσει αν προχωρήσω τη ζωή μου, αν συνάψω νέα σχέση με άλλο σύντροφο. Άρα ήταν ένα κακοποιητικό σύντροφο που σε απειλούσε. Και εσύ ένα μήνυμα το έκανε αυτό. Θόλωσα πια από τι απειλέ, από τη βία που έχω υποστεί. Μαζεύτηκαν πολλά και η οικογένειά του με είχε επανειλημμένε φορέ χτυπήσει, απειλήσει. Έχω καταθέσει μήνυση στον αδερφό του για ενδοοικογενειακή βία, για απειλέ. Ένα άλλο αδελφό του με έχει χτυπήσει πολύ άσχημα πριν κανένα χρόνο. Και ο ίδιος εκείνο το βράδυ με απείλησε άσχημα. Ότι αν αντιληφθεί ότι έχω άλλη σχέση, θα με σκοτώσει. Θα βάλει να με σκοτώσουν, βασικά. Και εκείνο θα κάθεται κάτω από τι κάμερε, στο κλαμπ στο οποίο δουλεύει. Ήμασταν παντρεμένοι δύο χρόνια. Συνολικά ήμασταν τρία χρόνια μαζί. Παντρευτήκαμε κατόπιν δική του μεγάλη πίεση γι' αυτό. Επειδή ήταν πολύ ερωτευμένο μαζί μου και όπω φάνηκε και από την εξέλιξη των γεγονότων, είχαμε κινήσει τι διαδικασίε του διαζυγίου για το οποίο δεν πήγαινε ποτέ να υπογράψει. Έχω πάρα πολλά μηνύματα που τον παρακαλάω να πάει και μπορώ να σας τα στείλω. Να υπογράψει και να προχωρήσουμε το διαζύγιο και να χωρίσουμε φιλικά. Στο ξενοδοχείο το συγκεκριμένο έχουμε βρεθεί τέσσερις φορές τον τελευταίο ενάμιση μήνα. Όλες τις φορές το δωμάτιο κλείστηκε στο όνομά μου. Πάντα πλήρωνε εκείνο. Προκαιρού μάλιστα βρεθήκαμε και σε άλλο ξενοδοχείο. Το το οποίο είναι απέναντι από το... Οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου μα έρβειραν πρωινό, μα υποδείκνυαν που είναι το δωμάτιο. Υπάρχουν μάρτυρε και αποδείξει, και το δωμάτιο ήταν πάντα κλεισμένο στο όνομά μου. Πώ εκείνο τώρα επικαλείται ότι τον παγίδευσαν, λέει ότι περίμενε άλλη κοπέλα, εφόσον το δωμάτιο ήταν στο όνομά μου και κάποιε φορέ μπαίναμε μαζί, βγαίναμε μαζί. Άλλωστε την τελευταία φορά ήρθε στι 11, καυγαδίσαμε, έφυγε, πήγε στο κλάμπο που εργάζεται, που είναι δίπλα στο ξενοδοχείο και ξαναγύρισε. Κατά τι 4 με 4,5 ήρθε, ξανατσακωθήκαμε και έγινε το περιστατικό. Επομένω, ποια άλλη κοπέλα και ποιε παγίδε και ποια μυθεύματα. Τον ερωτεύτηκα αυτό τον άντρα μέσα από τον έρωτα που ένιωθε εκείνο για μένα. Δηλαδή όλα αυτά που έκανε για το χατήρι μου με οδήγησαν στο να τον ερωτευτώ. Έτσι έγινε. Εκείνο σε αρχικό στάδιο έκανε πολλά για μένα. Δηλαδή συγκρούστηκε με την οικογένειά του, με το μεγάλο του αδερφό, που αυτό το πράγμα στο νησί δεν τολμά κανεί να το κάνει. Κανεί δεν τολμάει να σηκώσει ανάστημα μπροστά στον κανένα στο νησί, πόσο μάλλον ο μικρός του αδελφό που είναι πλήρως εξαρτώμενος από εκείνον. Οικονομικά, γιατί ο άντρας μου είναι μέσα για οικονομικά δικήματα. Δεν έχει έσοδα από πουθενά και είναι χρεωμένος 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τις ληστείες που έχει διαπράξει και πρέπει κάποια στιγμή να τα επιστρέψει στους ανθρώπους. Είναι πλήρως εξαρτώμενος από τον αδερφό του, σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή δεν κρύβομαι, απλώς προετοιμάζομαι με το δικηγόρο μου να παραδοθώ στις αρχέ επειδή σκοπό μου δεν ήταν να του κάνω κακό, ήθελα να τον τρομάξω. Εύχομαι να μην χάσει το μάτι του. Από ό,τι ενημερώνομαι από του θεράποντε ιατρού του, το μάτι του δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Απλώ σκοπίμω διωγγώνονται κάποια πράγματα για να δημιουργηθούν εντυπώσει. Οι γιατροί λένε ότι θα πάνε όλα καλά. Απλώ έχει ένα έγκαυμα και στο μάτι, σχεδόν επιπόλαιο. Αυτά θα αποδειχθούν στην πορεία. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το μετάνιωσες. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να φτάνει σε αυτό το σημείο. Φυσικά το μετάνιωσα και την ίδια στιγμή. Προφανώς και αισθάνομαι άσχημα για τα παιδιά μου που είναι 17 και 10 χρόνων. Θα έπρεπε να αισθάνομαι άσχημα για τα παιδιά μου από καιρό. Έχασα την επιμέλεια του ενός παιδιού μου εξαιτία αυτή μου της επιλογής. Με το που κίνησα αυτή τη διαδικασία επικαλούμενοι ότι έχω παντρευτεί ένα βαρυπινίτη κρατούμενο με όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη του, η δικαιοσύνη επειδή αποτελείται από υπεύθυνου ανθρώπους μου αφαίρεσε την επιμέλεια. Κρίνοντας πως το περιβάλλον το δικό μου είναι ακατάλληλο να μεγαλώνει ένα παιδί με έναν άνθρωπο τέτοιο ο οποίο δεν έχει διστάσει να ανοίξει πυρ εναντίον αστυνομικών δυο φορές στη ζωή του, ο οποίος έχει μαχαιρώσει άνθρωπο εμψυχρό, απειλεί, ληστεύει, καίει αυτοκίνητα, κάνει χρήση ναρκωτικών, παίζει τζόγο.